τα τελευταία χρόνια είναι, πέρα από την ανάδειξη του ίδιου προϊόντος που είναι το ελαιόλαδο, να βρούμε τρόπους να αυξήσουμε το εισόδημα των παραγωγών και των τυποποιητών με νέες ιδέες. Καινοτόμες ιδέες, οι οποίες μπορούν να δώσουν επιπλέον εισόδημα σε μια παραγωγική διαδικασία. Ουσιαστικά αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στο εξής: να μπορέσουμε κάτω από κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες που μας δίνει ένα πρωτότυπο ελαιοτριβείο φορητό, το οποίο κατασκευάστηκε με βάση την παραγωγική διαδικασία του προηγούμενου αιώνα, φέρνει δηλαδή το παρελθόν στο σήμερα και στο μέλλον, αυτό το ελαιοτριβείο να παράξει ένα ιδιαίτερο προϊόν, το οποίο να έχει υψηλό βιοδραστικό περιεχόμενο αντιοξειδωτικών, όχι μόνο πολυφενόλες, αλλά και τα άλλα, όπως λουτεΐνη, σκουαλένιο, το κοφερόλι, δηλαδή βιταμίνη ε, και αυτό το προϊόν να μπορέσει να βγει σε μικρή παραγωγή ως συμπλήρωμα διατροφής. Αυτό το οποίο έχουμε δει από τα πρώτα αποτελέσματα είναι ότι η αξιοποίηση της κολοβής και της αγριλιάς σε ιδιαίτερες συνθήκες μπορούν να δώσουν ένα τέτοιο προϊόν. Αυτό που χρειάζεται να γίνει στην επόμενη ελαιοκομική περίοδο είναι να ξεκινήσουμε πολύ νωρίτερα τις δειγματοληψίες και τις ελαιοποιήσεις, έτσι ώστε να καλύψουμε μια, ας πούμε, ελαιοκομική περίοδο από το Σεπτέμβριο έως το Φεβρουάριο και να δούμε ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες ελαιοποίησης και ελαιοπαραγωγής για να μπορέσουμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ουσιαστικά αυτό που θα τυποποιήσουμε και θα προσπαθήσουμε να πατεντάρουμε είναι το πρωτότυπο ελαιοτριβείο αυτό και η παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε να δίνει ένα προϊόν το οποίο να έχει σταθερή ποιότητα, υψηλή προφανώς για συμπλήρωμα διατροφής, και φυσικά αυτό να δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτό που θα το παράγει. Το πρόγραμμα αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά θέλουμε να μας οδηγήσει σε αυτό ακριβώς το οποίο είπατε. Όσον αφορά το να περάσουμε στην παραγωγική διαδικασία και να μπορέσει να συμμετέχει και ο κόσμος και η παραγωγή, έτσι, είναι ένα πολύ μελλοντικό σχέδιο, κύριε Θεοδωρίδη? Σαφέστατα είναι μελλοντικό σχέδιο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα τέτοιο πρωτότυπο ελαιοτριβείο, το οποίο κατασκευάστηκε από τις ιδέες κάποιων ανθρώπων εδώ στη Γέρα. Αυτό είναι ένα και μοναδικό, άρα αν θέλει κάποιος να επεκτείνει αυτή τη δραστηριότητα θα πρέπει να κατασκευαστούν και άλλα τέτοια, τα οποία προφανώς θα πρέπει να είναι στην τελική μορφή για να κατασκευαστούν, και φυσικά αυτό να δώσει όντως τέτοια αξία στο προϊόν που να αξίζει τον κόπο να επενδύσει κάποιος σε αυτό. Άρα είμαστε στην πρώτη, την πιλωτική φάση ενός πρωτότυπου ελαιοτριβείου που στοχεύει στο να παράξει ένα προϊόν, ας πούμε, πίσης πρωτότυπο. Αυτό θα το δούμε στο τέλος της επόμενης χρονιάς. Οπότε τότε θα μπορέσουμε να πούμε αν αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο είναι σε φάση επένδυσης. Δηλαδή να δώσουμε χρήματα να παράξουμε ελαιοτριβεία για να μπορέσει κάποιος να τα αγοράσει, για να μπορέσει να κάνει αυτό το προϊόν. Αν αξίζει τον κόπο. Πάντως μέχρι στιγμή στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Προφανώς. Να κάνετε, έτσι. Έτσι. Τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Αυτό το οποίο γενικότερα γίνεται στην παγκόσμια αγορά είναι να βρίσκουμε νέους τρόπους αξιοποίησης μιας παραγωγικής διαδικασίας που μπορεί να είναι παραδοσιακή. Η καινοτομία έγκυται στο να μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε μια παραδοσιακή οικονομία σε καινούργιες ιδέες επιχειρηματικές. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε και εδώ πέρα. Αυτό που έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια είναι να αναδείξουμε την ποιότητα του ελαιοσβιακού ελαιολάδου, να περάσουμε στην τυποποίηση με πολύ καλά χαρακτηριστικά και να αυξήσουν οι άνθρωποι τις εξαγωγές τους και τις πωλήσεις τους. Ταυτόχρονα, όπως είπαμε και πριν, έχουμε μια πρόκληση, η μείωση της παραγωγής από την κλιματική κρίση και ότι αυτό συνεπάγεται και στην ποιότητα. Άρα εδώ προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε διέξοδο σε κάποια άλλη δυνατότητα οικονομικής δραστηριότητας. Ποια είναι εκείνα τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χυμού που έχουμε παράγει και τι σημαντοδοτούν αυτά για την υγεία του κάθε ανθρώπου? Το ελαιόλαδο έχει ουσιαστικά δύο πολύ μεγάλες ομάδες ενώσεων που βοηθάνε στην υγεία. Το πρώτο είναι τα λιπαρά οξέα. Έχει αποδειχθεί ότι το μείγμα λιπαρών οξέων του ελαιολάδου, δηλαδή ελαϊκό οξύ, μονοακόρεστα και κάποια πολυακόρεστα, που είναι μοναδικά έτσι στο ελαιόλαδο, διαφοροποιούν το ελαιόλαδο από τις άλλες λιπαρές ύλες. Αυτό από μόνο του δίνει μια αξία στο ελαιόλαδο, ότι προστατεύει από την αθυρομάτωση. Όμως έχουμε και μια άλλη κατηγορία ενώσεων που είναι τα αντιοξειδωτικά. Αυτές λοιπόν οι ουσίες οι οποίες προστατεύουν από την οξείδωση.
Αυτές είναι οι πολυφενόλες, είναι η βιταμίνη Ε, είναι το σκουαλένιο, το καροτένιο και άλλα αντιοξειδωτικά. Λουτεΐνη. Αυτή λοιπόν η κατηγορία ενώσεων, αν με τον τρόπο που εμείς παράγουμε το προϊόν μεγιστοποιηθεί, τότε αυτό το προϊόν έχει και φαρμακευτική δράση. Δηλαδή πέρα από τη γεύση και την στην καθημερινότητά μας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση διάφορων ασθενειών. Φυσικά δεν θα αντικαταστήσει ποτέ φάρμακα, είναι, γι' αυτό λέμε συμπλήρωμα διατροφής. Όμως έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα από τις κλινικές μελέτες ότι προστατεύει από την αθυρωμάτωση, είναι προστατευτικό σίγουρα σε διάφορες νευροεκφυλιστικές νόσους και σίγουρα η διατροφική αξία του ελαιολάδου, του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, είναι πολύ μεγαλύτερη από το οποιοδήποτε σπορέλαιο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και να το δούμε φυσικά κάτω από αυτές τις συνθήκες που είμαστε τώρα, ότι δεν θα πρέπει στο σπίτι μας να χρησιμοποιούμε τίποτα άλλο παρά μόνο έξτρα παρθένου ελαιολάδο. Ο πρώτος λόγος είναι να δώσουμε στο Περιφερειάρχη να μην ξεχάσω τον εκπρόσωπο του βουλευτή, ο οποίος θα ήταν παρόν σήμερα, αλλά λόγω υποχρεώσεων δεν είναι, όπως επίσης και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες και ειδικότερα την μονάδα διαχείρισης της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, η οποία είναι επιφορτισμένη να υλοποιήσει αυτού του τύπου τα έργα. Σύγχρονη τάση είναι να συνδεθούν τα ερευνητικά ιδρύματα, προκειμένου τα πανεπιστήμια, με την παραγωγή και με την συμβολή των συμβούλων. Τούτο το project νομίζω ότι είναι κατεξοχήν ότι επιτάσσει η σύγχρονη τάση. Καλώς. Είναι από αρχή του Silicon Valley εδώ. Ένα ίδρυμα, ένας επιστήμονας που είναι βασίλουστος και καλός, ένα μεγάλο ίδρυμα του Πανεπιστήμιου Αθηνών, συνεργάζεται με τους παραγωγούς, τους συμβουλεύετε εσείς και προσπαθούμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό η Λέσβος σε αυτό το θέμα πρωτοτυπεί και το πρωτοποριακή είναι. Με χαρά εμείς τα χρηματοδοτούμε και εφόσον υπάρξει και άλλη πρόταση και άλλες προτάσεις, όχι πρόταση και άλλες προτάσεις, θα χρηματοδοτήσουμε, θα έρθουμε αρρωγή. Γιατί και εγώ πανεπιστημιακός είμαι, κύριε Θωμαίδη, και τα ευνοώ όλα αυτά. Δεν πάει καλύτερο από το ένα ίδρυμα να ευνοεί, να εξελίσσει την παραγωγή σε οποιοδήποτε τομέα. Με χαρά θα ακούσω ότι θα πείτε και ελπίζω τα αποτελέσματα να είναι υλοποιήσιμα και παραγωγικά, ώστε να αυξηθεί και το εισόδημα των παραγωγών και το εισόδημα όλης της Λέσβου. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει λίγο να δώσουμε και το λόγο στον πρόεδρο του επιμελητηρίου, γιατί είναι αυτός ο οποίος θα καλεστεί να υλοποιήσει τα αποτελέσματα αυτών των ιδεών και αυτής της πειραματικής διαδικασίας την οποία έχουμε δει. Καλησπέρα και από μένα. Αφού ευχαριστήσω για την πρόσκληση με τη σειρά μου, να συγχαρώ για αυτή την εκδήλωση, να καλωσορίσω και να συγχαρώ και τον ζητοποίητη μας, τον Νίκο Θωμαίδη, που εστιμά, τιμά τον τόπο μας με την ακαδημαϊκή του, το ακαδηματικό ερευνητικό του έργο, και να πω ότι ως επιμελητήριο και για μας είναι το ζητούμενο η διασύνδεση της καινοτομίας, μάλλον η εφαρμογή των καινοτόμων ιδέων σε όλα τα φάσματα, σε όλους τους τομείς και φυσικά σε έναν από τους βασικότερους κλάδους παραγωγικούς του τόπου μας και θα τους στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Άλλωστε οι επιχειρήσεις είναι αυτές που τελικά φέρνουν όλες αυτές τις ιδέες στην αγορά και ως εκπρόσωποι αυτών των επιχειρήσεων πάντοτε αγκαλιάζουμε και προωθούμε τέτοιες δράσεις. Και πάλι συγχαρητήρια και θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε και το λόγο στον Γεωτεχνικό, τον Πρόεδρο των Γεωτεχνικών, αν και είναι μέλος αυτής της ομάδος. Εδώ ουσιαστικά έχουμε την εφαρμογή του μέτρου 16, ένα μέτρο που ουσιαστικά μια επιχειρησιακή ομάδα από τέσσερα μέλη συνεργάστηκαν για τη δημιουργία ενός καινοτόμου project πάνω στο θέμα της ελιάς μας.
Εύχομαι αυτό το να έχει μιμητές, να πάει καλά η όλη προσπάθεια της επιχειρησιακής ομάδας και κάθε επιτυχία. Ξεκινώντας την σημερινή παρουσίαση, θα ξεκινήσω λίγο, πρωτού δώσω το λόγο στους κύριους ομιλητές της συνάντησης σήμερα, για να σας εξηγήσω λίγο τι είναι το μέτρο και ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουμε και τι προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από αυτή την καινοτομία, από αυτή την ιδέα καινοτομίας που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Είναι μια ιδέα που ξεκίνησε το 2018. Το πρόγραμμα αυτό έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής στην περιφέρεια από το 2018. Ξεκινήσαμε στα τόσα χρόνια και έχουμε αλλάξει στη διαδρομή, γιατί ήταν μια ιδέα του Γιώργου του Σιδέρη, του συντοπίτη σας του Γιώργου του Σιδέρη, την οποία είχαν συζητήσει με τον Νίκο τον Θωμαίδη, τον εξαίρετο καθηγητή, όπως πριν προλαλήσαντες είπαν και δεν χρειάζεται, το ξέρουμε όλοι. Και ήταν μια ιδέα η οποία για καλή μας τύχη την εποχή εκείνη βρέθηκε ένας Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και κατέθεσε μέσα στο ΠΑΑ, το προηγούμενο ΠΑΑ, ένα μέτρο το οποίο τι προσπάθησε να κάνει και τι προσπαθεί να κάνει, να συνδέσει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και γενικά τα ιδρύματα παραγωγής τεχνολογίας και σκέψης με την πραγματική γεωργία και με τους γεωργούς. Η πραγματική γεωργία και η γεωργία και τα πανεπιστήμια στη χώρα μας, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, ήταν και απόντα τα προηγούμενα χρόνια. Μέσω της δράσης αυτής συνενώθηκαν και προσπάθησαμε να συνενώσουμε όλες τις γνώσεις μας για να δώσουμε σαν αποτέλεσμα κάτι καινούριο, κάτι πιο καινοτόμο. Ποιοι είμαστε αυτοί οι οποίοι καταθέσαμε αυτές τις προτάσεις? Στο Βόρειο Αιγαίο, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καταθέθηκαν 9 προτάσεις. Από αυτές τις 9 προτάσεις, το νησί μας είναι η δεύτερη πρόταση που υπάρχει. Όλες οι υπόλοιπες έχουν να κάνουν με τα άλλα νησιά. Η συνεργασία Γέρας είναι μια ιδιότυπη συνεργασία, η οποία έγινε με 4 φορείς. Αυτοί οι 4 φορείς οι οποίοι συμμετέχουμε εφαρμόζουμε γεωργικές πρακτικές, παράγουμε προϊόν, εκτρίβουμε το προϊόν και προσπαθούμε μέσω ειδικών αναλύσεων να πετύχουμε το σκοπό, ο οποίος είναι να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο ολοκληρωμένο συγκρότημα εξαγωγής χυμού ελιάς με μέγιστο βιοπλαστικό φορτίο για χρήση φαρμακευτική και για παραγωγή σουγαφού. Πάμε δηλαδή να δώσουμε στην αγορά ένα επιπλέον προϊόν εκτός από αυτά που μέχρι σήμερα ξέρουμε ότι κλασικά κυκλοφορούν στην αγορά. Ποιοι συμμετέχουν? Ερευνητικός φορέας είναι το Εθνικό Καποδιοκτηριακό Πανεπιστήμιο με βασικό εκπρόσωπο τον κύριο Φουνέτη. Σαν σύμβουλοι παραγωγής η Γεωτεχνική Αιγαίο, ως πρώτη μεταποίηση η Άγριους Βήτα και ως παραγωγή αυτοί οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται γύρω από την Μοδούσα, από τον κοινωνικό συνεταιρισμό της περιοχής. Όπως βλέπετε, όλοι είμαστε τοπικές επιχειρήσεις του χώρου, του κλάδου της πρώτης παραγωγής του νησιού. Ο θεματικός τομέας μας είναι να αναδείξουμε και να δώσουμε καλύτερη προοπτική, όπως είπαμε, στην παραγωγή μας, να βελτιώσουμε την ποιότητα και να δούμε αυτό πώς θα το πετύχουμε. Έχουμε υλοποιήσει ένα project, οι 4 αυτοί παράγοντες, το οποίο project
δεν με προσκολείται καλά. Έχουμε ένα στόχο, τον οποίο στόχο είναι η βελτίωση της διαδικασίας της ελαιοποίησης με μια μεθοδολογία που θα σας αναλύσει ο κύριος Στομαϊδής, με καινοτομία του επιχειρησιακού σχεδίου όσο αφορά στην ιδέα του τελικού παραγόμενου προϊόντος και τη δημιουργία προτύπου ώστε αυτό να πατενταριστεί, ώστε να μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί από την βιομηχανία ή από οποιονδήποτε ο οποίος θα ενδιαφερθεί για τα αποτελέσματα αυτού του project. Η επιχειρησιακή ομάδα, είπαμε το εργαστήριο αναλυτικής μιας, η γεωτεχνική, η άμυνος, η και η Μοδόσα, έχουν διακριτούς ρόλους. Έχουν υπογράψει ένα συμφωνητικό μεταξύ μας, όπως προβλέπεται από το μέτρο, και με βάση αυτό καθένας έχει και ένα τομέα. Το εργαστήριο αναλυτικής χημίας έχει το να παράγει την επιστημονική τεκμηρίωση και μελέτη όσο αφορά το τελικό παραγόμενο προϊόν. Η γεωτεχνική ΕΚΕΟ έχει την ευθύνη του τρόπου παραγωγής και την ευθύνη της διάχυσης της ιδέας αυτής στην κοινή γνώμη, γι' αυτό και σήμερα έχουμε μαζευτεί εδώ. Η Άγνης Βήτα έχει παραγωγική διαδικασία όσο αφορά την έκθεση με ιδιόμορφο τρόπο, με καινούργια, ας το πω, αρχή και νέα μηχανήματα, και ο Κίνσα Πορδούσο, οι παραγωγήτες, να παράγουν την πρώτη ύλη. Συντονιστής του όλου έργου είναι η Άγνης Βήτα, και συντονίζει τον τρόπο λειτουργίας όλου του project. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο κύριος Στομαϊδής. Παραγωγική ομάδα είναι, η εγκριμένη παραγωγική μονάδα είναι τρεις παραγωγοί, τους οποίους θα τους δούμε παρακάτω. Και ως σύμβουλοι παραγωγής και ως σύμβουλοι στην ιδέα, είμαστε εμείς αυτοί που θα μελετήσουμε τα αποτελέσματα και θα προσπαθήσουμε να τα διεκδικήσουμε στην αγορά. Έχουμε το έργο, έχει χωριστεί σε 8 ενότητες και έχουμε να παραδώσουμε 11 παραδοτέα ώστε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Το πρώτο έτος, το 2023, είχαμε να σχεδιάσουμε την παραγωγή, να κάνουμε κάποιες δυνατολογίες και να γίνουν οι πρώτες αναλύσεις αξιολόγησης του προϊόντος. Έχουμε καλύψει την πρώτη ενότητα, τη δεύτερη ενότητα και την τρίτη ενότητα. Την επόμενη χρονιά θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν με βάση την αξιολόγηση και την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου όσο αφορά όλη την παραγωγική διαδικασία, ώστε να επαναλάβουμε και το 2024 με περισσότερα δείγματα και με καλύτερες συνθήκες από ό,τι την πρώτη χρονιά αυτή την παραγωγική διαδικασία, να την πατεντάρουμε σε όλα τις τα στάδια, ώστε στο τέλος αυτό το τελικό προϊόν, αφού έρθουμε σε επαφή και με κάποιες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με παραγωγή superfood και φαρμακευτικές εφαρμογές, να δούμε το τι ζητάει η αγορά, το τι έχουμε πετύχει εμείς από το project και να δούμε πόσο όλο αυτό θα το δώσουμε στην κοινή αγορά και στην κοινή χρήση πλέον από εδώ και πέρα. Ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό? Εμείς στη Γεωτεχνική Αιγαίου είμαστε 4 άτομα που ασχολούμαστε με αυτό το project και έχουμε να κάνουμε 2 γεωπόνοι και ένας μηχανικός πληροφορικής, γιατί έχουμε και τη διάχυση του προϊόντος, που έχουμε την ευθύνη παρακολούθησης του έργου. Η Μοδούσα, που είναι η παραγωγική δύναμη, με τον Καραβατάκη Παναγιώτη Κουκλικλή και τη Θωμά Μιώτα, οι οποίες ήταν αυτοί οι οποίοι επιλέχθηκαν από τις διαδικασίες του προγράμματος, θα έχουν την ευθύνη της παραγωγής να βγάλουν την πρώτη ύλη αυτή που θα την πάρει η Άγνος Βήτα και με ειδικό τρόπο θα παράγει ένα χυμό ελιάς, να μην το πούμε λάδι, ένα χυμό που αυτός ο χυμός τα δείγματά του
θα ήταν άδειος ο κύριος Τοπαίτης μαζί με την ομάδα του και από αυτά τα δείγματα θα πετύχουμε να δούμε πόσο κοντά είμαστε στον αρχικό στόχο και αν καταφέρουμε να πιάσουμε αυτό το στόχο. Σίγουρα δεν είναι όλα ρόδινα, σίγουρα θα δούμε ότι στη διαδρομή ίσως υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα βελτιωθούν και ίσως μόνο το αυτό το πρόγραμμα δεν θα φτάσει να ολοκληρώσουμε. Κύριε Περιφερειάρχα, το σύνολο της διαδικασίας, ίσως σε επόμενα προγράμματα που θα γίνουν στην περιφέρεια, που θα προταθούν από την περιφέρεια, και πιστεύω για αυτά θα μας μιλήσει ο κύριος Πλακοντάρης, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να πούμε, όπως είπατε, και άλλοι στην παραγωγική αυτή διαδικασία, γιατί είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στον τόπο μας. Και κλείνω λίγο με τα ολοκληρωμένα στάδια που μέχρι σήμερα έχουμε κάνει. Εδώ είναι ένας χάρτης που το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να χαρτογραφήσουμε την παραγωγή πώς εξελίσσεται και ειδικότερα στην Ελιά Κολοδίστρια στην περιοχή της Γέρας και έχουμε επιλέξει και έχει επιλεγεί η περιοχή της Γέρας γιατί τα 129.000 στράμματα, βλέπετε, του Λεσβιακού Ελαιώνα βρίσκονται εντός του διοικητικών ορίων του τέως Δήμου Γέρας. Δηλαδή, το 1 τρίτο περίπου της παραγωγής, της ελαιοκομικής παραγωγής έκτασης της Λέσβου με Ελαιώνες βρίσκεται στη Γέρα. Εδώ είναι η διάρκωση του Ελαιώνα και τα σημεία στα οποία έχουμε τον Ελαιώνα. Το δεύτερο πράγμα που κάναμε μέχρι σήμερα ήταν να αναλύσουμε μορφολογικά όλη την περιοχή της Γέρας. Είτε με δικά μας δεδομένα στοιχεία, είτε με στοιχεία που βρήκαμε από εργασίες οι οποίες προϋπήρχαν ή προϋπάρχουν αυτή τη στιγμή τόσο στο ΙΠΚΑ, όσο στο Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο, όσο και εργασίες που υπάρχουν στα γεωπονικά πανεπιστήμια. Θα δείτε εδώ, είναι η καλλιεργήσιμη, ας το πω, η πιο παιδινή περιοχή της Γέρας, στην οποία έχουμε εδαφολογικές ενότητες, για τις οποίες έχουμε πολλά στοιχεία για το είδος, την ποιότητα της γης, για το τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται αυτός ο ευλογημένος τόπος, ας το πω, στην ελαιοκαλλιέργεια και με βάση αυτά τα δεδομένα έχουν και εδαφολογικά χαρακτηριστικά, αλλά όπου βλέπετε και κουκίδες έχουν γίνει κοινικές αναλύσεις, από τις οποίες κοινικές αναλύσεις έχουμε δημιουργήσει αυτό το χάρτη, είναι η παραγωγή του προγράμματος, έχουμε δημιουργήσει αυτό το χάρτη και ξέρουμε πλέον εδαφολογικά και μπορούμε αυτό να το δώσουμε σε ευρεία δημοσιοποίηση, ώστε να χρησιμοποιηθεί από όλους τους παραγωγούς της Γέρας, όταν θέλουν να κάνουν λίμανση, όταν θέλουν να κάνουν οποιαδήποτε καλλιεργητική τεχνική. Επιλέξαμε από αυτά τα σημεία αγροτεμάχια των τριών παραγωγών που είπαμε που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και για το πρώτο έτος χρησιμοποίησαμε περίπου 500 κιλά, 530 κιλά ηλιοκάρπο με απόδοση 18% περίπου, από τον οποίο παρήγαγαμε τα πρώτα δείγματα που πήγαν και στο ΕΛΚΕ για να χρησιμοποιηθούν και να αναλυθούν. Από 88 τρεμαγεία επιλέξαμε και πήραμε δείγματα από 35. Αυτό είναι γιατί προσπαθούμε να βρούμε τις κατάλληλες συνθήκες και τα κατάλληλα δέντρα τα οποία μπορούμε να δούμε ποιο θα είναι το τελικό παραγόμενο προϊόν. Εφαρμόσαμε ένα καινούριο καλλιεργητικό μοντέλο. Πήραμε πρότυπα του άκρο 1 και άκρο 2 και με αυτά τα πρότυπα του άκρο 1 και του άκρο 2 έχουμε φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο ξεκινάει από το μάζαμα και ξαναφτάνει μέχρι το επόμενο μάζαμα και σε αυτό το παραγωγικό μοντέλο χρησιμοποίησαμε όποια εφαρμογή τεχνικής υπάρχει σήμερα γεωργικής πρακτικής η οποία και αποδεικτή είναι από το σύνολο των δεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και είναι και πρακτική η οποία χρησιμοποιείται στον τόπο μας
για την παραγωγή της ελιάς. Γιατί όπως ξέρετε, άλλες πρακτικές χρησιμοποιούνται στην Κρήτη, άλλες πρακτικές χρησιμοποιούνται στην περιοχή μας. Με αυτό το μηχάνημα κάναμε τις πρώτες δοκιμές εκθλίψης για από αυτό προήλθαν τα 10 πρώτα δείγματα, τα οποία 10 δείγματα έχουν αναλυθεί και έχουν επιστημονική τεκμηρίωση από την ομάδα. Μέσω της ιστοσελίδος αυτής, η οποία θα εμπλουτίζεται και θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με δεδομένα τα οποία πρέπει να είναι ανοιχτά για όλους και δεν πρέπει να είναι κλειστά δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε από επιστήμονες, είτε από παραγωγούς, είτε από όποιον ενδιαφέρεται, μεταποιητές, εμπόρους, εδώ σε αυτή την ιστοσελίδα θα παρουσιάζουμε κατά καιρούς όλα τα αποτελέσματα και τις εκθέσεις, τις οποίες θα έχουμε παραδοτές ως έργο, τόσο για την ελληνική και τοπική μας κοινωνία, όσο και για την κοινωνία την οποία θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσει για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η πρότασή μας. Πάνω σε αυτή την πρόταση εργαζόμαστε, δημοσιοποιούμε τα αποτελέσματά της και νομίζω ότι τέτοιου είδους προτάσεις και τέτοιου είδους δραστηριότητες και δράσεις θα πρέπει να βοηθηθούν και από την τοπική κοινωνία και στην επόμενη κατάθεση, όποτε αυτή χρειαστεί να γίνει, να συμμετέχουν πολύ περισσότεροι, ώστε να έχουμε πολύ καλύτερα και πολύ θετικότερα αποτελέσματα. Εγώ σας ανήλυσα, είπα να σας πω λίγα, αλλά είπα πολλά τελικά, το πρόγραμμα και θα ήθελα τον κύριο Γιώργο... Δεν τον βλέπω, πού είναι κύριος Παγκοτάκης. Εδώ είναι κύριος. Να συνεχίσει να μας παρουσιάσει τις δράσεις της περιφέρειας ή αυτές που σήμερα υλοποιούνται ή αυτές που θα χρειαστεί να υλοποιηθούν στο μέλλον. Ευχαριστώ. Γεια σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Πολύ επιτυχημένη η σημερινή εκδήλωση. Είδαμε ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο η περιφέρεια και η υπηρεσία η δική μας είχε την ευθύνη για την αξιολόγηση και την ένταξή του και στη συνέχεια υλοποιείται με αυτόν τον εξαιρετικό τρόπο που βλέπετε. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, μόνο λίγο κάτι ιστορικό, γιατί έχει τη σημασία του, ότι όλα αυτά που βλέπετε ως αποτέλεσμα δεν είναι τόσο απλό. Και προφανώς βλέπετε το πεδίο. Το αποτέλεσμα που βλέπετε απαιτεί πρώτα απ' όλα ενεργοποίηση ανθρώπων σαν και εσάς στο χωράφι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αυτό. Απαιτείται να το αγκαλιάσει ένα επιστημονικό ίδρυμα. Και ευτυχώς έχουμε τον Νίκο, τον Θωμαίδη, ο οποίος είναι ντόπιος και αγαπάει και την ελιά και το προϊόν. Και νομίζω είναι, θα σας το πω ακριβώς όπως το λέω εγώ, γιατί το νιώθω εγώ για το μανταρίνι της Χίου. Είναι μια καψούρα το προϊόν. Και κανείς, άμα δεν είναι καψουρεμένος με αυτό, δεν μπορεί να δώσει παραπάνω από αυτά που θέλει ένα πρόγραμμα. Γιατί ένα πρόγραμμα θέλει πολύ γραφειοκρατία, μην το ξεχνάμε. Θέλει πολλούς ελέγχους, θέλει όλα αυτά τα παραδοτέα που είναι κουραστικά. Θυμάμαι όταν υποβλήθηκε η πρόταση, υπήρχε ένα φοβερό ζήτημα. Εδώ οι συνάδελφοί μου το θυμούνται. Το συμφωνητικό συνεργασίας δεν ήταν όσο σωστό εμείς το θέλαμε και έπρεπε να κάνουμε συμπληρωματικά στοιχεία. Και βέβαια αυτά τι αφορούν την ουσία της δουλειάς. Αλλά φανταστείτε ότι μπορεί να χαθεί ένα έργο έτσι, από μια τέτοια απλή ιστορία. Και ευτυχώς τα καταφέρατε και το κάνατε. Και θέλω να πω και ένα τελευταίο για να μην σας κουράσω. Καινοτομία και διαφοροποίηση αγροτικής παραγωγής και ρόλος ενός περιφερειακού προγράμματος και ρόλος της περιφέρειας στο να βλέπουμε σήμερα κάτι που πριν από 5 χρόνια νομίζω ήταν απίθανο να το δει κανείς. Τα πρώτα έγγραφα της κοινότητας που μιλούσαν αξιολογώντας τις περιφέρειες μιλούσαν ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μια καινοτομική έρημος. Υπό την έννοια ότι δεν χρηματοδοτούσε η Ευρώπη παρά μόνο ερευνητικά προγράμματα σε πανεπιστήμια, τα οποία ήταν για τον πανεπιστημιακό κόσμο και καθόλου
πεδίο και καθόλου επιχειρηματικότητα. Έτσι έγραφε η κοινότητα σε επίσημα έγγραφά της στις αρχές του 2017. Και ξεκίνησε μια ολόκληρη διαδικασία να φτιάξουμε μια στρατηγική για καινοτομία, να την υιοθετήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά αυτή να γίνει προγράμματα, απίστευτη γραφειοκρατία, για να χρηματοδοτηθούν κάποια έργα όπως αυτό, τι σπουδαίο ή πολύ σπουδαίο το Κέντρο Έρευνα για τη Μαστίχα, ή πολύ σπουδαία διάφορα δημόσια ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήσαμε, τα υπέγραψε ο Περιφερειάρχης. Και τώρα νέα προγραμματική περίοδος 21-27, όπου πια θα ρίσκει είναι, δεν θα το έλεγα στρωμένο, η έρευνα για να οδηγήσει σε αποτέλεσμα θέλει πάρα πολλά χρόνια. Όμως τέλος πάντων τώρα βλέπουμε και βλέπουμε και μια ολόκληρη προγραμματική περίοδο που έχει χρηματοδότηση για να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα έρευνας από επιχειρήσεις, πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζουμε αυτή την περίοδο στο κομμάτι του γραφείου εμείς, για να το φέρουμε μετά, να το διαβουλευτούμε με την πρωτοβουλία της Περιφέρειας και μετά να το χρηματοδοτήσει, να το υπογράψει ο Περιφερειάρχης και να βγει στον αέρα, να χρηματοδοτηθούν τέτοιες επενδύσεις. Αξιοποίηση δηλαδή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγή. Άρα πρέπει να έχουμε έρευνα. Βλέπετε. Αν αυτό το λέγαμε το 2017 θα γελούσαν. Πολλοί γελούσαν. Αυτό που βλέπω εγώ σήμερα στη Μυτιλήνη σε αντίστοιχη εκδήλωση, ήμασταν 17 και οι 10 ήμασταν και δημόσιοι υπάλληλοι. Για να καταλάβετε δηλαδή ποιο ήταν το πεδίο τότε. Προώθηση εξαγωγών, χρηματοδότηση καινοτομικών επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα στον τομέα της καινοτομίας, δημόσια ερευνητικά έργα όπως αυτά που χρηματοδοτήσαμε και ιδιωτικά ερευνητικά έργα τύπου Μαστίχας. Θα μπορούσε να γίνει και εδώ, στη Μυτιλήνη, αντίστοιχο τέτοιο κέντρο έρευνας. Αυτά τα δουλέψαμε, αν θυμάσαι, κύριε. Το λέμε μονάχα. Ναι. Μόλις πει στο ΝΕΤ, έχουμε έτοιμη την πρόσκληση. Ναι. Έχουμε λοιπόν τέτοιες πολλές προοπτικές για τη νέα περίοδο, με χρηματοδοτικές ευκαιρίες, που νομίζω ότι μέσα στο 24 θα τις βγάλουμε στον αέρα. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Συγχαρητήρια στη δουλειά σας. Και ελπίζω και εμείς να είμαστε την επόμενη φορά λίγο λιγότερο γραφειοκράτες, να τα καταφέρουμε καλύτερα όλοι μας. Εύχομαι να κοινοτομήσουμε και σε αυτό το τομέα, να σταματήσουμε τη γραφειοκρατία εκεί που πρέπει και εκεί που ξεκινάει. Ο κύριος ομιλητής, ο κύριος Τωμαϊδής, θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς, τα οποία θα τον δώσουμε το λόγο και θα τον αφήσουμε να αναφερθεί όσο το δυνατόν αναλυτικότερα μπορεί πάνω στη διαδικασία αυτή. Από αυτό που είπε ο κ. Πλακωτάρης, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η διαδικασία της μετατροπής μιας οικονομίας, περιφερειακής οικονομίας, από μια παραδοσιακού τύπου οικονομία σε μια οικονομία η οποία ενσωματώνει την καινοτομία στην επιχειρηματικότητα, δεν είναι μια απλή διαδικασία. Η διαδικασία αυτή περιέχει διάφορες φάσεις μετασχηματισμού που ξεκινάει από το δημόσιο, που είναι η διοικητική αρχή και τα πανεπιστήμια, ενσωματώνει σε αυτή τη διαδικασία παραγωγική βάση και στην τελευταία της φάση που ουσιαστικά μιλάμε πλέον για ολοκλήρωση του οικονομικού μετασχηματισμού, την κοινωνία. Άρα έχουμε τέσσερις παίχτες, την τετραπλή έλικα που λέμε εμείς της κοινοτομίας, η οποία σιγά σιγά εμπλέκεται για να μπορέσει τελικά να μετασχηματιστεί η οικονομία. Αυτή η διαδικασία, όπως έχει φανεί σε περιφέρειες της Ευρώπης, θέλει τουλάχιστον 12 χρόνια. Εμείς λοιπόν το 2015 που υιοθετήσαμε την πρώτη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, ήρθε και μας το επέβαλε ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν, όπως είπε πολύ σωστά ο Γιώργος, συζητούσαμε το 2016-2017, κάναμε τις πρώτες συζητήσεις για το πώς μπορεί αυτό εδώ να τρέξει πιο γρήγορα κτλ. Μάλιστα έκανα και συζητήσεις και με παραγωγικούς φορείς, είναι και ο Μιχάλης εδώ πέρα, ο Τζορτζής, ο Γρηγόρης, ο Γλυής και άλλοι. Έλεγε, όλοι λέγανε, δεν υπάρχει φράγκο να βάλουμε. Δεν μπορούσαν να σκεφτούν στη συζήτηση που κάναμε με τον Γιώργο ότι θα υπάρχει συγχρηματοδότηση κάποιου έργου. Δεν υπήρχε, δεν ήταν στην κουλτούρα, δεν μπορούσε να το φανταστεί κάποιος.
παρόλο που τρέχαν ΕΣΠΑ κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη έχει γίνει ένα έργο που ενέπλεξε τα προηγούμενα χρόνια στο νεολοκομικό τομέα αλλά και σε άλλους τομείς, ενέπλεξε αυτούς τους τέσσερις παίχτες, τα πανεπιστήμια, την περιφέρεια, τις επιχειρήσεις και τον αγροτικό τομέα και στη συνέχεια την κοινωνία μέσα από τις δράσεις δημοσιότητας και σιγά σιγά φαίνεται αυτό ότι από τις προσκλήσεις που έχει βγάλει η περιφέρεια στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και θα βγάλει στην επόμενη, ότι εμπλέκεται πλέον ο παραγωγικός ιστός με τα πανεπιστήμια και το δημόσιο και εν τέλει την κοινωνία για να μπορέσει σιγά σιγά να περάσει κάτι από την έρευνα στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά μπορώ να το διαβεβαιώσω ότι συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Όχι μόνο εδώ, αλλά μας ενδιαφέρει το Βόρειο Αιγαίο και η Λέσβος συγκεκριμένα. Τώρα, πώς ξεκίνησε αυτό το συγκεκριμένο έργο. Όταν κάναμε την προσπάθεια ανάδειξης του πλούτου της λεσβιακής γης για το ελαιόλαδο συγκεκριμένα των δύο ποικιλιών και γενικότερα του Βόρειου Αιγαίου, οι άνθρωποι της Μοδούσας τότε, αλλά και μετέπειτα της Άγνους Β, με τον Γιώργο του Σιδέρη, τον Στρατή του Κουτήρη, σχεδιάσανε και άλλους, τον Γρηγόρη και πώς ήταν ο σιδηρουργός επάνω, ο Χαραλαμπής, ναι, σχεδιάσανε ένα πρωτότυπο ελαιοτριβείο φορητό που προσομοίωσε την παραγωγική διαδικασία προηγούμενο αιώνα, ας το πούμε έτσι. Αυτό ήταν, φάνταζε, αρκετά ελκυστική ιδέα για να δοκιμαστεί στην πράξη και να μπορέσει αυτό το πράγμα να περάσει ως ένας παραδοσιακός τρόπος παραγωγής ενός νέου προϊόντος, το οποίο δεν θα είχε μέσα φυγόκεντρο, δεν θα είχε προσθήκη νερού, δεν θα είχε θέρμανση, άρα κατ' επέκταση θα μπορούσε να έχει υψηλότερο βιοδραστικό περιεχόμενο, καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, άρα θα μπορούσε αυτό το προϊόν, ως ιδέα μιλάμε έτσι, αυτή είναι η ερευνητική υπόθεση που κάναμε, ότι θα μπορούσε αυτό το προϊόν να αποτελέσει ένα ιδιαίτερο προϊόν το οποίο θα είχε άλλη εμπορική αξία. Δηλαδή δεν θα πήγαινε ως τρόφιμο, τυποποιημένο ελαιόλαδο, αλλά θα μπορούσε να πηγαίνει ως φαρμακευτικό σκεύασμα ή συμπλήρωμα διατροφής. Αυτή ήταν λοιπόν η ιδέα, η οποία τεσταρίστηκε στα χρόνια όταν κατασκευάστηκε. Κάνανε μεγάλες προσπάθειες να κατασκευάσουν αυτό το ελαιοτριβείο, το πρότυπο, να το βελτιστοποιήσουν στην παραγωγική του διαδικασία. Κάναμε κάποιες αναλύσεις και είδαμε ότι πράγματι υπάρχει δυναμική σε αυτό. Το 2018 όντως κατατέθηκε αυτή η πρόταση. Πάση περιπτώσει, άργησαν να εγκριθούν τα προγράμματα αυτά, γιατί Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχειριστικές Αρχές εκεί αργήσανε. Ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί. Όμως αυτά τα χρόνια, πέρα από την προσπάθεια να αναδείξουμε την καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία και να εμπλέξουμε όλους εσάς σε κάτι εντελώς διαφορετικό, να σκεφτούμε δηλαδή έξω από το κουτί αυτό που κάναμε πριν από 15, 30, 40 χρόνια, συνέβη και συμβαίνει κάτι το οποίο επίσης μας επιβαρύνει. Ξέρετε όλοι εσείς περισσότερο από μένα ότι οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν, η κλιματική κρίση είναι εδώ και όποιος δεν το παραδέχεται απλά κοροϊδεύει τον εαυτό του. Αυτό έχει άμεση επίπτωση σε όλη την παραγωγική διαδικασία της Μεσογείου, όχι μονάχα εδώ. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή πολλές προκλήσεις στον αγροτικό τομέα με μείωση της παραγωγής, είναι δεδομένη η μείωση της παραγωγής σε όλη τη Μεσόγειο και στο ελαιόλαδο αλλά και σε άλλα προϊόντα. Ταυτόχρονα όλο αυτό επηρεάζει και την ποιότητα, κάποτε περισσότερο, κάποτε λιγότερο. Άρα προσπαθούμε μέσα σε ένα τέτοιο μεταβαλλόμενο περιβάλλον να φτιάξουμε κάτι το οποίο ενδέχεται να δώσει πρόσθετο εισόδημα πέρα από αυτά που κάναμε μέχρι τώρα και συζητούσαμε. Άρα η πρώτη προσπάθεια ήταν να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου για να μπορέσουμε να πουλήσουμε καλύτερα το ελαιόλαδό μας. Στη δεύτερη φάση της προσπάθειας είναι, όπως κάναμε με τα λιόφυλλα και κάναμε τρεις κρέμες της Γιάν Κάρπο έτσι και από τα φύλλα της Κολοβής και πήγανε σε cosmetics, να βρούμε έναν τρόπο ό,τι άλλο μπορεί να παραχθεί για να προσθέσει ένα έξτρα εισόδημα στο παραγωγικό ιστό συγκεκριμένα της ελαιοκομείας. Πρέπει συνεχώς λοιπόν μέσα από την έρευνα και την καινοτομία να
βρίσκουμε τρόπους να φτιάχνουμε καινούρια προϊόντα τα οποία να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είτε αυτό είναι ένα τυποποιημένο ελαιόλαδο, είτε είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι συμπλήρωμα διατροφής ή στη φαρμακευτική ή στην κοσμετολογία ή οτιδήποτε άλλο. Άρα είναι μια συνεχή προσπάθεια αυτό το πράγμα. Τώρα, στη συγκεκριμένη εδώ εργασία, ουσιαστικά τα μέρη τα είπαμε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, ούτε την επιχειρησιακή ομάδα. Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση του έργου, όπου έχει γίνει μια προσπάθεια δειγματοληψιών, έτσι, από τους παραγωγούς, από την ομάδα παραγωγών της Μοδούσας. Έχει γίνει ελαιοποίηση από την Άγνους Β, σε διαφορετικές συνθήκες, αναλύσεις από εμάς, έτσι ώστε να δούμε από αυτή την πρώτη πειραματική προσπάθεια πού περίπου πρέπει να κατευθυνθούμε στη δεύτερη φάση για να μπορέσουμε να παράξουμε τελικά το προϊόν το οποίο θα θέλαμε να παράξουμε. Υπάρχουν 8 ενότητες λοιπόν εργασίας. Τη δεύτερη χρονιά θα πάνε οι επόμενες 5. Η 7η μάλλον τρέχει παράλληλα και συνέχεια. Και φυσικά το βασικό μας τελικό στάδιο είναι η διάχυση, διότι ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε να έχουμε ένα τελικό προϊόν, που σημαίνει τι? Τελικό προϊόν τυποποιημένο. Θα είναι ένα μπουκαλάκι το οποίο θα έχει περιέχει αυτό το χυμό, το οποίο θα μπορεί κάποιος να πίνει ένα κουτάλι το πρωί. Έχει αρχίσει αυτό να γίνεται συνήθεια στις ΗΠΑ, στην Ελβετία, στην Κεντρική Ευρώπη. Υποστηρίζουμε, θα δούμε τις δράσεις της... τους ισχυρισμούς υγείας, ότι το ελαιόλαδο, έτσι, είναι ευεργετικό στην υγεία μας. Μπορώ να μιλήσω πάρα πολύ σωστά για αυτό το θέμα, αλλά ο βασικός μας στόχος είναι στο τέλος αυτής της προσπάθειας να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιλωτικό προϊόν. Το πιλωτικό αυτό προϊόν ευελπιστούμε να είναι ένα μπουκαλάκι χυμού ελιάς, το οποίο να έχει υψηλό βιοδραστικό και να μπορεί κάποιος το πρωί να πει 5 ml, 10 ml, δύο κουτάλια και να μπορεί να έχει μια βελτίωση της υγείας του. Επομένως, πάμε παρακάτω. Το εργαστήριο αναλυτικής χημίας έχει όλες τις έτσι, δυνατότητες για να δώσει πάρα πολλά αναλυτικά δεδομένα που χρειάζεται για να τεκμηριώσει κάποιος την ποιότητα. Δεν είναι μόνο οι πολυφενόλες, το ξαναλέω, είναι πάρα πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Και πάμε τώρα στο πειραματικό σχεδιασμό της προσφρονιάς. Η ομάδα παραγωγού, η επιχειρησιακή ομάδα εδώ, αποφάσισε να κάνει την εξής πειραματικό σχεδιασμό. Είχε 10 διαφορετικά δείγματα, τα οποία ήταν μείγματα κολοβής με αδραμητιανή ή με αγριελιά και προσθήκη φύλλα ελιάς. Πρέπει να πάω κάπου, λυπάμαι. Αλλά θέλω να του πω πριν τελειώσει, εγώ ομιλών κάθε εδώ και 2 χρόνια το πρωί πίνω μια κουταλιά ράδι. Ο πειραματικός σχεδιασμός λοιπόν της πρώτης χρονιάς είχε μείγματα κολοβής, είτε με αδραμητιανή είτε με αγριελιά, με ή χωρίς φύλλα ελιάς. Εδώ πέρα θα πρέπει να πω το εξής, ότι φέτος η παραγωγική βάση υπέφερε. Το ξέρετε πρώτα απ' όλα εσείς. Δεν έχουμε παραγωγή. Φέτος δεν είχαμε μεγάλη παραγωγή και δεν είχαμε και ποιοτική παραγωγή. Δηλαδή υπήρχαν περίοδοι που ήταν κακής ποιότητας ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν της αναμενόμενης ποιότητας όπως τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, επειδή έχουμε δει πως είναι η παραγωγική δυνατότητα του νησιού σε προηγούμενα χρόνια, σε προηγούμενες αναλύσεις, σε προηγούμενα προγράμματα, αυτό που θα δείξω σήμερα είναι συγκριτικό. Δηλαδή θα προσπαθήσω να σας δείξω λίγο πού περίπου φαίνεται να πηγαίνει το πράγμα, παρόλο που δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε να ήταν. Έτσι, ειδικά με τις φενόλες. Τώρα, ουσιαστικά υπάρχει ένα μείγμα το οποίο είναι η κολοβή με την αγριελιά, με ή χωρίς φύλλα, αδιάφορο αυτή τη στιγμή, αν και έχει κάποια σημασία. Αυτά είναι οι χυμοί έτσι όπως έχουν παραχθεί. Έχουν κάποια διαφορά τα δείγματα του Δεκεμβρίου με τα επόμενα. Αυτό σημαίνει ότι όντως η ορίμανση παίζει μεγάλο ρόλο και σίγουρα το Δεκέμβριο κάτι δεν πήγαινε καλά στην παραγωγή της Λέσβου. Τώρα, εδώ είναι οι πραγματικές συνθήκες στο... Τώρα, φετινό, το 23, το 23. Ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι του χρόνου
Θα ξεκινήσουμε πολύ νωρίτερα. Σωστά. Και θα πάμε πολύ νωρίς για να δούμε όλη τη φάση, όλη από το Σεπτέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο, τι μπορεί να δώσει. Και θα αυξήσουμε πάρα πολύ τα δείγματα, απλά αυτό είναι για τη συζήτηση μετά. Σε αυτή τη φάση, εδώ πέρα τα 10 δείγματα αυτά είχαν αποφασίσει έτσι, από την ομάδα, την επιχειρησιακή, να έχουν μάλαξει περίπου μία μισή ώρα σε θερμοκρασία κάτω από 18. Και το βασικότερο εδώ πέρα είναι, που δεν το είπατε, ότι αυτό το πρωτότυπο, ας πούμε, ελαιοτριβείο, έχει μία ουσιαστικά μία πρέσα, η οποία είναι από ανοξείδωτο πλέγμα, για να μπορεί να γίνεται η κύληση και να μένει το υπόλοιμα. Και αυτό το ελαιόλαδο που παράγεται ο χυμός ελιάς μένει για κάποιες ώρες για να γίνει ο διαχωρισμός, δεν υπάρχει φυγοκέντρηση, με το ειδικό βάρος και μετά συλλογή και ουσιαστικά τυποποίηση όταν και εφόσον χρειαστεί να γίνει. Τώρα, αυτό που κάναμε πέρα από τις κλασικές φυσικοχημικές και αναλύσεις είναι το φαινολικό περιεχόμενο. Εδώ πέρα θέλω να τονίσω ότι αυτό, η βιταμίνη ε είναι πολύ συχνά, την ξεχνάμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική στο ελαιόλαδο. Έτσι. Διάφορα αντιοξειδωτικά θα σας δείξω και φυσικά τα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι και αυτό που ξεχωρίζει το ελαιόλαδο από τα άλλα τα σπορέλαια. Και πρέπει αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Ότι αυτό είναι το πρώτο. Ότι είναι το μονακόρεστα, το ελαϊκό οξύ που πρέπει να προβάλλουμε συνεχώς, γιατί αυτό είναι που διαχωρίζει το ελαιόλαδο από τα άλλα σπορέλαια. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε με νομοθεσία ευρωπαϊκή ισχυρισμούς υγείας για το ελαιόλαδο, το οποίο περιλαμβάνει φενόλες πάνω από 250 μίλιγραμμα ανά κιλό, συνολικά κάποιες συγκεκριμένες, τη βιταμίνη ε, τα μονοακόρεστα και τα πολυακόρεστα και φυσικά μια σειρά από αντιοξειδωτικά που θα σας δείξω. Περνάμε τα αναλυτικά, δεν μας νοιάζουν καθόλου. Εδώ θα θέλω να σας δείξω τα δείγματα της πρώτης φάσης του Δεκεμβρίου. Το δείγμα 2 ουσιαστικά είναι ένα δείγμα που είχε μέσα κολοβή και αγριλιά, στο οποίο είχαν προσθέσει λίγο νερό στο μείγμα. Αυτό το δείγμα, αυτή η ελαιοποίηση, έδειξε πάρα πολύ ψηλό περιεχόμενο σε ίδρωξη τυροσόλη-τυροσόλη, το ελαινολικό, και φυσικά αυτά ως αποτέλεσμα της υδρόλυσης των βασικών βιοδραστικών, θα πω εγώ, της ελιάς, της ελαιοβροπίνης και της λιγκτροσίδης. Ο ισχυρισμός υγείας βασίζεται στα παράγωγα της υδρόξη τυροσόλης και της τυροσόλης. Άρα, αυτή φαίνεται, αυτό το μείγμα, ότι η κολοβή με την αγριλιά και με κάποια έτσι τροποποίηση ενδέχεται να δώσει αυτό το αποτέλεσμα που ζητάμε. Αυτό θα δούμε και σε άλλες ουσίες. Επίσης, αυξήθηκε αυτός εδώ ο βιοδείκτης, το κοινικό οξύ, το οποίο αυτό είναι κάτι παράξενο, το οποίο το διερευνούμε. Είναι μεταβολίτης της ξυλέλας. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ξυλέλα και μέσα από αυτή τη διαδικασία αυτό περνάει κατά κάποιο τρόπο μέσα στο προϊόν. Αυτό θέλει λίγο διερεύνηση παραπάνω για να δούμε τι στο καλό συμβαίνει. Αλλά το ότι εμφανιστήκανε κάποιες ουσίες μέσα στο προϊόν σημαίνει ότι υπάρχει ένα υπόστρωμα, το οποίο με κατάλληλη διερεύνηση. Τώρα, σε αυτά τα αποτελέσματα δεν έχουν. Αυτά είναι τα πρώτα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επεξεργασίες, γιατί αυτά τα δεδομένα, οι δυνατότητες του εργαστηρίου είναι πάρα πολύ μεγάλες να κάνει έναν ενδελεχή μοριακό χαρακτηρισμό. Είμαστε ακόμα στο data processing, δηλαδή στη επεξεργασία των δεδομένων. Οπότε θα βγάλουμε και άλλα αποτελέσματα στο φαινολικό περιεχόμενο. Ψάχνουμε να βρούμε περίπου 1.600 ενώσεις που υπάρχουν στην ελιά. Εντάξει, άρα σε ένα βάθος επόμενο μήνα θα έχουμε παραπάνω αποτελέσματα σε αυτό το βήμα. Αλλά γενικότερα, το πρώτο κομμάτι έδειξε αυτό. Στη δεύτερη φάση, τα 3 τα δείγματα του Γενάρη δεν ήταν καλά. Κάτι έγινε στραβά. Εγώ νομίζω ότι το βρήκα το λάθος. Εντάξει, δεν ξέρω τι έγινε. Ναι. Okay, θα το εξηγήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν τα αναμενόμενα. Ναι. Του Δεκεμβρίου τα δείγματα, του Φεβρουαρίου τα δείγματα ήταν σαφώς καλύτερα. Έτσι, το διατάφτα, για να μην σας κουράζω με νούμερα και ιστορίες.
τα περισσότερα δείγματα έχουν ξεπερνάει τον ισχυρισμό υγείας, δεν είναι τόσο ψηλά όσο εγώ θα περίμενα, έτσι. Σίγουρα αυτό που έχει μέσα γριλιά φαίνεται να δίνει κάτι παραπάνω και το ότι η προσθήκη νερού, έστω και λίγο νερό, γιατί αυτό είναι λίγο το νερό που βάλανε, 250, κάτι βοήθησε. Τώρα το μηχανισμό, ουσιαστικά εγώ καταλαβαίνω ότι έγινε μια υδρόλυση με κάποια, γιατί βλέπω τα προϊόντα στην ανάλυση των αρχικών ενώσεων, αλλά κάτι έγινε, όμως που δεν γινόταν χωρίς νερό. Και αυτό που αυτή τη στιγμή κρατάω είναι ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο στην κολοβή και στα μείγματα με αγριλιά. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει παραγωγικά εσάς, γιατί αν έχετε αγριλιές, οι αγριλιές δύσκολα πάνε και ελοποιούνται στα άλλα ή πας πεντώσει, χάνεται αυτό μέσα στη μεγάλη παραγωγή. Ενώ εδώ πέρα, άμα είναι μικρή η παραγωγή, τέλος πετιούνται δηλαδή. Ναι, θα μπορούσε να βοηθήσει ένα τέτοιο προϊόν και αυτό θέλει παραπάνω διερεύνηση. Τώρα, αυτό. Εντάξει, μέχρι εκεί σε αυτό το σημείο. Εγώ κρατάω λοιπόν αυτό, ότι αυτό το δείγμα με την αγριλιά και την παρουσία του μικρού, της μικρής ποσότητας νερού έχει κάτι να δώσει. Από εκεί και πέρα, γενικά η κολοβή δίνει, το ξέρουμε και από τις προηγούμενες μετρήσεις, περισσότερα βιοδραστικά από ό,τι η αδραμιτανή σε αυτή τη φάση. Τώρα, δεν είναι μόνο όμως μόνο οι πολυφενόλες. Εμείς από πολύ νωρίς και στο προηγούμενο μεγάλο πρόγραμμα έχουμε εστιάσει την προσοχή μας και σε υπόλοιπα βιοδραστικά, γιατί αυτά όλα έχουν πολύ ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Ποια είναι αυτά? Είναι οι χλωροφύλλες που δεν έχουμε εμείς στη Λέσβο, τους βγάζουμε έξω και ευτυχώς, λέω εγώ, έτσι, διαφέρουμε από τις άλλες ποικιλίες. Λουτεΐνη. Τη λέω γιατί σε μια πρόσφατη έρευνα που κάναμε μαζί με το Yale και το King's College, είδαμε ότι η λουτεΐνη είναι πολύ ισχυρός παράγοντας ανάσχεσης του Αλτσχάιμερ. Έτσι, αυτό το κρατάμε. Είναι μια σοβαρή πηγή λουτεΐνη στο ελαιόλαδο. Και εμείς έχουμε αρκετά υψηλή ποσότητα συγκριτικά με άλλες ποικιλίες. Τώρα, το βίτα καροτένιο, όπως και άλλες χρωστιές, είναι αυτές οι υπεύθυνες για το κίτρινο χρώμα, για αυτό το χρυσό χρώμα που έχουμε εμείς στη Λέσβο, έτσι, από την κολοβή. Επίσης, το σκουαλένιο είναι από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά, το οποίο είναι το αγνοούμε. Δηλαδή, ενώ το συζητάμε αρκετά, δεν δίνει βάρος κάποιος σε αυτό, ενώ είναι πάρα πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό, όπως και τα καροτένια, έτσι, μοιάζουν οι δομές όπως βλέπετε. Τώρα, γενικά, τα ελαιόλαδα παράγονται από το Βόρειο Αιγαίο σε αυτές εδώ τις χρωστικές, ειδικά η κολοβή, έτσι, ακριβώς επειδή έχει αυτό το χρώμα, έχει 4 με 5 φορές υψηλότερες συγκεντρώσεις από αυτές τις ουσίες από ότι τα άλλα λάδια της Μεσογείου, άλλες ποικιλίες. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προβάλλουμε και να το πούμε και να το στηρίξουμε. Βιταμίνη Ε. Εδώ έχουμε λοιπόν έναν κανονισμό ο οποίος λέει ότι αν έχουμε τρόφιμα με πάνω από 30 μίλιγκραμ στο κιλό βιταμίνη Ε, το τρόφιμο αυτό έχει ισχυρισμό υγείας. Θα δείτε ότι όλα τα ελαιόλαδα, το είχαμε δει και βέβαια και στην προηγούμενη έτσι, προσπάθεια, όλα τα ελαιόλαδα παράγονται στη Λέσβο και από την Αδραμιλιανή και από την Κολοβή έχουν πολύ υψηλότερη συγκέντρωση τοκοφερόλης. Τώρα, αφήνω την ανάλυση και πάμε στα αποτελέσματα. Δείτε αυτό το δείγμα που είπα που έχει μέσα αγριλιά με το νερό. Η συγκέντρωση της βιταμίνης Ε σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που έτσι κι αλλιώς είναι σε υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τριπλασιάζεται, υπερδιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση, που σημαίνει ότι το μείγμα αυτό μαζί με την προσθήκη νερού που πρέπει επίσης να ψάξουν γιατί δίνει πολύ υψηλότερη συγκέντρωση βιταμίνης Ε στο τελικό προϊόν. Αυτή είναι πολύ μεγάλη η συγκέντρωση, είναι η πολύ υψηλή η συγκέντρωση της βιταμίνης Ε, είναι μια πολύ ισχυρή πηγή βιταμίνης Ε αυτό το πράγμα. Ναι. Και αυτό επίσης που είναι σημαντικό είναι η πολύ υψηλότερη συγκέντρωση της λουτεΐνης και η τεράστια συγκέντρωση του σκουαλενίου. Επομένως κάτι εδώ πέρα γίνεται το οποίο πρέπει να γίνει
περισσότερη έρευνα για να αποδειχθεί, να γίνει επικύρωση ουσιαστικά αυτής της παραγωγικής διαδικασίας, ότι αυτό το πράγμα παράγει αυτό το τελικό προϊόν συστηματικά. Άρα θα μπορούσαμε να. Επαναλαμβανόμενα. Ναι, άρα θα μπορούσαμε να το τυποποιήσουμε ως μια παραγωγική διαδικασία η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτός έτσι κι αλλιώς ήταν ο στόχος, να μπορέσουμε να τυποποιήσουμε και να πατεντάρουμε μια διαδικασία με αυτόν τον εξοπλισμό και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παράγει με κάποια μείγματα, έτσι ώστε να πούμε ότι αυτό το προϊόν ξεχωρίζει από ένα κοινό ελαιόλαδο και από τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν. Θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι ένας χυμός ελιάς που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτό να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να απολύεται ως συμπληρώμα διατροφής. Εκεί βασίζεται όλη η ιδέα. Φαίνεται λοιπόν ότι από τα πρώτα αποτελέσματα υπάρχει μία ένδειξη ότι με κάποια μείγματα κολοβής, αγριλιάς και κάποιες επεμβάσεις στην παραγωγική διαδικασία θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι του προϊόν. Γενικά πάντως από ό,τι θα δείτε το σκουαλένιο είναι σε πάρα πολύ υψηλές ποσότητες γενικότερα στο νησί. Γενικότερα στο νησί. Αλλά αυτή είναι μια τεράστια συγκέντρωση η οποία μας δείχνει μαζί με το τικοφερόλι και τη λουτένη ότι έχουμε ισχυρό αντιοξειδωτικό προφίλ. Τώρα, τα πάμε αυτά, τα περνάω. Πάμε στα λιπαρά οξέα. Εδώ πέρα οι διαφοροποιήσεις δεν ήταν μεγάλες. Όμως εδώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όποια λάδια έχουν άθροισμα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα, βασικά ελαϊκό οξύ και τα δύο βασικά πολυακόρεστα, πάνω από 80 μίλιγκραμμα ανά κιλό, έχουν πολύ ισχυρή προστατευτική δράση, περνάμε τα αναλυτικά, ισχυρή προστατευτική δράση στην οξείδωση της χοληστερόλης, δηλαδή στην αποτροπή της αθυρωματικής πλάκας. Ο βασικός λόγος που το λάδι προστατεύει από την αθυρωμάτωση είναι αυτά τα τρία οξέα. Έτσι. Μετά είναι τα άλλα τα αντιοξειδωτικά που γενικότερα προστατεύουν από την οξείδωση. Έτσι. Γενικά από το οξειδωτικό στρες που λέμε, το οποίο προκαλεί διάφορες βλάβες. Έτσι. Από τις νευροεκφυλιστικές νόσους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Άρα εδώ πέρα πρέπει να βλέπουμε το ελαιόλαδο γενικότερα σαν μια πηγή, βασική πηγή αυτών των τριών οξέων. Του ελαϊκού, του λινελαϊκού και του λινολενικού. Και το άθροισμα αυτών θα πρέπει να είναι 80 μίλιγραμμα ανά κιλό και πάνω. Γενικά λοιπόν, στην παραγωγική διαδικασία που έχουμε βρει αποτελέσματα ανάλογα με αυτά που βρίσκαμε παλιότερα στα ελαιόλαδα. Δεν έχουμε τρομερές διαφοροποιήσεις. Εντάξει, έχουμε κάποιες αλλαγές εδώ και εδώ, αλλά όχι τόσο μεγάλες για να μπορέσουμε να πούμε ότι η παραγωγική αυτή διαδικασία μεταβάλλει τα λιπαρά οξέα. Είναι το κλασικό προφίλ των λιπαρών οξέων των ελαιολάδων της περιοχής. Οπότε, γενικά, εντάξει, είναι πάνω από τα όρια όλα και ουσιαστικά βλέπετε εδώ το άθροισμα αυτών των δύο ότι στα περισσότερα τα δείγματα, σε όλα τα δείγματα είναι πάνω από 80 μίλιγραμμ ανά 100 γραμμάρια. Άρα έχουμε και αυτόν τον ισχυρισμό υγείας αυτού του προϊόντος ως προς τα λιπαρά οξέα, στο προφίλ των λιπαρών οξέων. Ουσιαστικά αυτά ήθελα να σας δείξω, έτσι, δηλαδή ότι η πρώτη προσπάθεια, παρόλο που δεν ήταν μια εύκολη χρονιά, ήταν δύσκολη χρονιά, παρόλο που πειραματικά μπορεί κάποια πράγματα να θέλουν βελτίωση, η πρώτη εικόνα είναι ενθαρρυντική, ότι υπάρχουν κάποια μείγματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν ένα προϊόν το οποίο να, ουσιαστικά να μπορέσει να τυποποιηθεί και να περάσει στην αγορά ως κάτι διαφορετικό από ένα ελαιόλαδο τυποποιημένο για τρόφιμο. Τώρα, στην επόμενη χρονιά είπαμε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τα δείγματα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Ακριβώς. Εσείς ξέρετε αν αυτή τη χρονιά πώς θα πάει, ποια είναι τα σημάδια, αλλά σε αυτό το σημείο ήθελα να πω το εξής, ότι όταν κάναμε αυτή την πρώτη προσπάθεια ανάδειξης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου της Λέσβου, ουσιαστικά θέλαμε να δούμε πού είμαστε, θέλαμε να καταλάβουμε τι προϊόντα παράγαμε, έτσι.
Ξέρετε πολύ καλά ότι πριν το 15, πριν το 17 στην ουσία, οι δημοσιεύσεις όλες και ό,τι λέγανε ήταν μειονεκτικά για τη Λέσβο. Έτσι, ενώ εμείς ξέραμε ότι δεν ήταν έτσι. Έγινε η προσπάθεια να αναδειχθεί αυτό το πράγμα, αλλά μέσα από αυτή την προσπάθεια που γίνεται τότε, ουσιαστικά σκεφτήκαμε και καινούργια πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη είχα παρουσιάσει πριν, όταν έκλεινε το προηγούμενο πρόγραμμα της περιφέρειας για το ελαιόλαδο ημέρας. Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος με μικρή παραγωγή να πάρει ένα φορητό ελαιοτριβείο, καλή ώρα, να πάει στο χωράφι, να μαζεύει τις ελιές και την ώρα να κάνει την ελαιοποίηση, διήθηση, τυποποίηση. Όπως βγάζει το γάλα ημέρας και σου λέει στο σούπερ μάρκετ γάλα ημέρας, ελαιόλαδο ημέρας. Όλο αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά περιορίζει κάποιον από την κλασική παραγωγική διαδικασία, παράξενα να τυποποιήσει ένα ελαιόλαδο κλπ. Είναι απλά να βρούμε έναν τρόπο να σκεφτούμε κάποια άλλη ιδέα, έτσι ώστε να έχουμε συμπληρωματικά και ένα άλλο προϊόν για να μπορέσουμε να έχουμε ένα έξτρα εισόδημα. Σε μια δύσκολη χρονιά μπορεί να βασιστούμε στο ένα, σε μια άλλη καλύτερη χρονιά στο σύνολο. Γενικότερα πρέπει να σκεφτόμαστε συνεχώς ιδέες καινούργιες για να μπορέσουμε να αντέξουμε αυτό το οποίο συμβαίνει, που είναι ουσιαστικά μια μείωση παραγωγής, την οποία βλέπουμε παντού, σε όλη τη Μεσόγειο. Και αυτή η μείωση της παραγωγής έχει οδηγήσει φυσικά το προϊόν να είναι σε αυτή την τιμή, που φυσικά αυτό, ναι μεν, βοηθάει κάπως να αντέξουμε κάποια στιγμή, αλλά μπορεί να μην είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα, γιατί θέλουμε ουσιαστικά να μάθουμε τον κόσμο να τρώει ελαιόλαδο. Άμα όμως δεν έχουμε να στηρίξουμε αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας περιορίζει. Άρα πρέπει να σκεφτούμε και κάποιους άλλους τρόπους για να μπορέσουμε να έχουμε ένα δεύτερο εισόδημα ή ένα τρίτο εισόδημα. Με αυτά ήθελα να σταματήσω και να πω ευχαριστώ πολύ για ακόμα μια φορά για τη συνεργασία. Να ευχαριστήσουμε. Ήταν κάτι καινούργιο που ακούσαμε αυτά σήμερα. Είναι πολύ χρήσιμο να τα παρακολουθούμε και όλη αυτή η παρουσίαση θα υπάρχει ανακοιμένη στην ιστοσελίδα. Οπότε οποιοδήποτε θέλει και χρειαστεί στοιχεία και δεδομένα, και κατά καιρούς θα βάζουμε στην ιστοσελίδα όλα τα αποτελέσματα, θα καταφέρουμε, πιστεύω, γρήγορα να φτάσουμε σε ένα ιδιατό αποτέλεσμα, με την αισιοδοξία που διακατέχει τον Νίκο, γιατί τον βλέπω πολύ αισιόδοξο ότι θα πετύχουμε, και με τη δική σας συνδρομή, αλλά και με τη συνδρομή και περισσότερων ατόμων που μπορούν να βοηθήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα, νομίζω ότι θα καταφέρουμε αυτό, να έχουμε πλέον και ένα καινούργιο προϊόν από την παραγωγή της ελιάς για τα επόμενα χρόνια στη φαρέτρα της οικονομίας της Λέσβου. Να το αφήσουμε λίγο, να δώσουμε το λόγο και στους δύο υπόλοιπους και να αφήσουμε τις ερωτήσεις προς το τέλος. Ωραία. Στρατή, λίγα λόγια για την Άγνος Βίδα. Την Άγνος Βίδα και τις προσπάθειες να βελτιώσουμε το μηχανισμό παραγωγής. Ωραία. Επειδή ήμουν εγώ κομμάτι αυτής της παραγωγής, τελικά μπορώ να το συνοψίσω ως εξής. Φέτος κάναμε και βλέπουμε. Του χρόνου βλέπουμε και κάνουμε. Άρα δηλαδή μάθαμε, είδαμε, μας βοηθούν τα αποτελέσματα πάρα πολύ. Οπότε είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε και να κάνουμε πιο πυκνές. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο πρέπει να αρχίσουμε. Και εδώ πέρα φαίνεται το προτέρημα το να έχεις αυτό το μηχάνημα που έχουμε εμείς, τη μονάδα παραγωγής, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το βάλουμε σε λειτουργία και να κάνουμε δείγματα ανά πάσα στιγμή, εμείς κρίνουμε σωστό. Τώρα, ό,τι αφορά την εταιρεία, τη μεταποίηση, δύο λέξεις μόνο. Παράλληλα με τη δραστηριότητα για το λάδι, η εταιρεία Agnus Vita θέλει να αξιοποιήσει και ένα άλλο κομμάτι του πλούτου της γέρας, και αυτά είναι τα βότανα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να πούμε ότι έχουμε μια γάμα προϊόντων τα οποία άρχισαν και τρέχουν στην αγορά, και ευχαριστώ πάρα πολύ την τόπη κοινωνία η οποία τα αγκάλιασε πραγματικά και έχει σημεία πώλησης.
Ετοιμάζουμε και ένα shop το οποίο θα το προβάλλει στο εξωτερικό. Άρα ο στόχος μας είναι αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Γέρας μόνο με συνεργασίες με ντόπιους και με την επιστήμη. Και αυτή τη στιγμή εστιάζουμε σε τέσσερις κατηγορίες προϊόντων. Τα έλαια, τα λάδια, τα εθέρια έλαια, κάνουμε και αποστάξεις, θεραπευτικά έλαια, σύν αφεψίματα. Οπότε νομίζω ότι με αυτή την έννοια έχουμε μια δυνατότητα να προχωρήσουμε σε πιο διαφοροποίησεις εξειδικεύσεις. Και το τελευταίο, αυτό που καταλαβαίνουμε από την παρουσίαση που μας έκανε ο Νίκος, το μυστικό όταν πας να αξιοποιήσεις ένα τέτοιο πρώτη ύλη φυσικό πλούτο είναι να αρχίσεις να γίνεις εφευρετικός στους συνδυασμούς. Και για να γίνεις εφευρετικός στους συνδυασμούς πρέπει να πειραματιστείς, να κάνεις πολλά λάθη και μέσα από αυτά τα λάθη να μάθεις και να τελειοποιηθείς. Ευχαριστώ πολύ. Ο παραγωγός, ο συνεργάτης, ο άνθρωπος που παράγει την πρώτη ύλη. Μέσω της μοδού σας, 4-5 παραγωγοί προσφέρουν τον ελαιόκαρπο σε αυτή την πειραματική διαδικασία, βάζουν κόπο και σε καλλιεργητικό και εφαρμόζουν τεχνικές για να μπορέσουμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Νομίζω αναφέρθηκε από προηγούμενους ομιλητές, από τον Γιώργη αν δεν κάνω λάθος, στον Πλακοτάρη, ότι αυτό τώρα που συμβαίνει, που βλέπουμε, απέτησε πάρα πολύ χρόνο. Συνεργατικό χρόνο. Εγώ τώρα θα σας πάω λίγο στην ιστορία για να αντιληφθείτε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Θα κάνω μια αναδρομή, μια μικρή αφήγηση. Είναι πάνω από 10 χρόνια, νομίζω 14, το 10, όταν άρχισε η κρίση στην Ελλάδα, άρχισε μια ανησυχία από την παρέα μου. Εγώ, όπως γνωρίζετε, είμαι αγρότης, αλλά έχω κάτω και στον Άβλωνα ένα εξοχικό κατάστημα. Οπότε εκεί πέρα στο κατάστημα με την παρέα μου γινόταν διάφορες συζητήσεις και ζυμώσεις. Ανησυχούσαμε για το μέλλον, για την κρίση που έρχεται. Και προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας. Τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε. Ο στόχος μας ήταν ο ελαιόνας. Πώς θα προβάλλουμε τον ελαιόνα, τον τόπο και τα προϊόντα του. Μέσα από αυτή την ανησυχία, αν να σας πω ποιοι ήταν οι ανησυχούντες, ήταν ο Γρηγόρης ο Γλυκλής που βλέπω εδώ μπροστά μου, ο Μιχάλης ο Χατζημιχαλάκης, ο Παναγιώτης ο Καραβατάκης, η Μερόπη Αδριάνη, ο Στρατής, εγώ. Ξεχνάω κανέναν. Λίγο αργότερα ήρθε ο Γιώργης ο Σιδέρης. Καταλήξαμε ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, προσπαθούσαμε να βρούμε μια νομική φόρμουλα, καταλήξαμε να κάνουμε μια αστική μη κερδοσκοπική. Δεν ξέραμε και πολλά πράγματα, προσπαθούσαμε να βρούμε, βρήκαμε αυτό το μοντέλο. Λοιπόν, ο Στρατής έδωσε το όνομα «Συν τις άλλες». Είναι αυτός ο οποίος βάφτισε την άμπια «Συν τις άλλες». Δηλαδή όλοι κάτι κάναμε, αλλά κάναμε και κάτι παραπάνω «Συν τις άλλες». Έτυχε, ήταν μια ευχάριστη συγκυρία που τότε, πήγαμε τώρα στο 11 προς το 12, που τότε εκεί κοντά έγινε η Ελληνογερμανική Συνέλευση. Ήταν μια συμφωνία που έκανε, νομίζω, ο Γιώργος Παπανδρέου, τότε ο πρώην Πρωθυπουργός, μαζί με τη Μέρκελ, να έρθουν εδώ πέρα οι Γερμανοί, να πάμε εμείς να γίνει μια ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και φορέων. Οπότε εμπλεχτήκαμε κι εμείς. Ήρθαν λοιπόν οι Γερμανοί και μετά από λίγο, αφού ήρθαμε σε επαφή, στήσαμε εδώ σε αυτό το χώρο, έξω στην Ήπεθρο, στην αυλή αυτού του χώρου, στήσαμε την πρώτη γευσιγνωσία ελαιολάδου στη Γέρα. Δεν ξέραμε τίποτα από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μέχρι τότε. Υπήρχε ένας πολύ καλός γευσιγνώστης μέσα στο πάνελ των Γερμανών, ο οποίος μας εξηγούσε ο άνθρωπος τι και πώς. Έκανε το εξής πονηρό.
μέσα στα λάδια που φέραμε, 30-40 πόσα ήταν, έβαλε και ένα δικό του, χωρίς να πει τίποτα. Αυτό το λάδι που έβαλε ήταν το λάδι το οποίο παίρνει τα βραβεία συνεχώς το πρώτο παγκοσμίως, του πρώτου. Το έβαλε για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Αυτό το λάδι λοιπόν βγαίνει από την Νότιο Ιταλία, από την Απουλία, δεν θυμάμαι τώρα παραπάνω σας πω. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, το ίδιο χρώμα, κίτρινο, λιπτόρευστο, πάνω κάτω τα ίδια αρώματα. Και εμείς μέχρι τότε είχαμε μια ιδέα, οι περισσότεροι από εμάς, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι από εμάς είχαμε μια ιδέα ότι το λάδι γίνεται ωραίο μετά το Φεβρουάριο. Στρογγυλεύει, γίνεται πιο ευκολόπεπτο κτλ. Οπότε είχε μέσα και κάποια λάδια Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Τα έβγαλε απαράδεκτα, εκτός αγοράς, αυτός ο κύριος. Ξαφνιαστήκαμε. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή μπαίνουμε τώρα εμείς σιγά σιγά στην ιστορία του καλού ποιοτικού ελαιολάδου, ποια είναι αυτά και πώς. Και πώς. Μέσα από αυτή την ελληνογερμανική συνέλευση έγινε μια ανταλλαγή. Δηλαδή τους φιλοξενήσαμε εμείς εδώ, μας φιλοξενήσαν αυτοί στη Γερμανία. Πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία είδαμε πολλά και διάφορα, τώρα δεν θέλω να σας κουράσω. Είναι μεγάλες ιστορίες, θα το κάνω όσο γίνεται, θα το συμπυκνώσω για να μην κουραστείτε. Στη Γερμανία λοιπόν υπήρχε μία κυρία η οποία ήταν, του κυρίαρχου πρόσωπου ήταν ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Ο Γιάννης ο Μπουτάρης ήταν αυτός ο οποίος νομίζω από τους προτεργάτες αυτής της συνεργασίας, οπότε ήταν επίτιμος καλεσμένος και υπήρχαν πάρα πολλοί δήμαρχοι, περιφερειάρχες κτλ. Η σύντροφος τότε του Μπουτάρη ήταν μια κυρία από την Αυστρία, η Γαβριέλα Σάιλερ. Η Γαβριέλα Σάιλερ ήταν από το κοινωνικό παρατηρητήριο της Ελλάδος. Εγώ όταν άκουσα αυτή τη λέξη, μάλλον αυτή τη φράση, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι λέει. Τι εννοεί κοινωνικό παρατηρητήριο, πρώτη φορά δηλαδή το άκουγα. Τέλος πάντων, με αυτή την κυρία είχαμε κάποιες κουβέντες, κάποιες συνεργασίες και μας παραπέμπει ότι υπάρχει ένα καλύτερο μοντέλο συνεργατισμού, πρόοδου του προϊόντου κτλ. Κινσέπ. Α, υπάρχει και αυτό. Λέει, άμα θες, ξέρω εγώ, να δεις τι είναι Κινσέπ, την τάδε μέρα, ξέρω εγώ, στο τάδε μέρος γίνεται αυτό, μπορείς να έρθει να παρακολουθείς. Πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έχει και λίγο ψώνιο. Άμα δεν έχει ψώνιο, δεν γίνονται αυτά. Παρατάω τις λέσεις, φεύγω από εδώ, ξαναπαγαίνω στη Θεσσαλονίκη. Με πήραν, πήγα στο Λαγκαδά. Γνωρίζω λοιπόν ένα φανταστικό πάνελ. Μέσα σε αυτό το πάνελ ήταν ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης. Ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης λέει, ρε εσύ, άμα νοιάζεσαι και θες να κάνεις κάτι, φώναξε με να κάνουμε μια μάζοξη και όποιος γουστάρει να το προχωρήσουμε. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης έφερε εδώ πέρα κάποιον κύριο ο οποίος μας είπε κάποια βασικά για το μάρκετινγκ. Αλλά έφερε και ένα σπουδαίο πρόσωπο, το οποίο αυτό το σπουδαίο πρόσωπο είναι η Ελένη η Μαλούπα, η οποία Ελένη Μαλούπα ήταν αυτή, είναι, μπορώ να πω, το νούμερο ένα βοτανολόγο στην Ελλάδα, είναι αυτή η οποία μας μίλησε για τα αρωματικά αυτοφυή φαρμακευτικά φυτά της Λέσβου. Έδωσε ερεθίσματα, πάρα πολλοί κόσμος το άρεσε. Από αυτά τα ερεθίσματα ξεκίνησε μετά, μερικά χρόνια αργότερα, η Άγνος Β. Ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης μας γνωρίζει έναν κύριο, λέει αυτός είναι ο Βασίλης ο Μπάλας, πρέπει να γνωριστείς, να κάνεις παρέα μαζί του. Ο Βασίλης ο Μπάλας. Ο Βασίλης ο Μπάλας λέει, παιδιά, δώστε μας ένα μπουκάλι λάδι, ξέρω εγώ, το πήρε. Ο Βασίλης ο Μπάλας είναι πτυχίο ή μάλλον δραστηριοποιείται στοιχείο. Στοιχείο λοιπόν, αυτός κάνει μια βιωματική βόλτα, περιήγηση στα μαστιχοχώρια, στις μαστίχες. Και πηγαίνουν διάφορα σούμι, αφού τους κάνει μια βολτούλα, τους βάζει κάτω, ξέρω εγώ, και τρώνε κάποια τοπικά προϊόντα. Μεταξύ των τοπικών προϊόντων έβαλε και το λάδι που είχαμε δώσει τότε, το σύν της άλλης. Το λάδι το δοκιμάζει μία κυρία από την
από την Ταϊβάν, η κυρία Τζουλ, και ενθουσιάζεται. Λέει, τι λάδι είναι αυτό. Να του πάρω, να του κάνω εισαγωγή. Αυτή ήταν επιχειρηματίας. Να του κάνω εισαγωγή. Ωραία, ερχόμαστε σε συμφωνία να το κάνει εισαγωγή. Μια καλή παραγγελία. Και αρχίζει τώρα, εάν δεν το ξέρετε, η Ταϊβάν και η Κίνα γενικότερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη αγορά. Εμείς δεν το ξέραμε. Ήμασταν αγνοί. Λοιπόν, μας λέει, θέλω να πάτε να κάνετε ανάλυση πολυφενόλες. Πρώτη φορά τα ακούγαμε. Ελεασίνη, ελεοκανθάλι. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πρώτη φορά τα ακούγαμε. Απευθυνόμαστε στην κυρία Μαλούπα που είναι εδώ, δεν ξέρω αν είναι παρούσα, η οποία είναι εξαιρετική συνεργάτη και μας βοηθάει. Τίποτα. Ευτυχώς έχουμε τον Νίκο του Θωμαίδη, τον άνθρωπο που είναι από εδώ, συντοπίτης. Λέμε ρε Συνίκο, έτσι και έτσι. Λέει, επειδή έμεινε, ζείτε εγώ. Θα τα αναλάβω εγώ. Τα αναλαμβάνει λοιπόν ο Νίκος, βγαίνει τα πρώτα αποτελέσματα, τζάμι. Τζάμι. Ενθουσιάζεται λοιπόν, φεύγει η αποστολή. Έλατε όμως που ήμασταν ξυπόλοιτοι στα αγκάθια, ξυπόλοιτοι στα αγκάθια, διότι εκεί η αγορά της Κίνας, της Ταϊβάν, είναι τόσο πολύ δύσκολη και κανένας δεν μας είχε ενημερώσει ότι πρέπει να δείτε και τι γίνεται με τους πλαστικοποιητές, φθαλικούς αστέρες. Ήταν φορτωμένο το λάδι. Μετά από αυτό, εντάξει, μετά από αυτό όμως, μέσα από το πρώτο σοκ, κάτι καλό προήλθε. Δηλαδή, όλα τα ελαιοτριβεία μετά αρχίσαν να αλλάζουν τις σωληνώσεις και να προσέχουν τους πλαστικοποιητές. Όλα, τουλάχιστον εδώ στη Γέρα. Είπαμε, παιδιά, αυτό και αυτό συμβαίνει, όλοι. Από αυτό πέρα ξεκίνησε. Μέσα από όλο αυτό, δηλαδή το εγχείρημα που κάναμε να γίνουμε εμείς η παραγωγή, να γίνουμε επιχειρηματίες, τυποποιητές, να πάμε σε αγορές, έπρεπε να προσεγγίσουμε τη γνώση, την επιστήμη, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Ευτυχώς είχαμε κοντά μας τον Νίκο. Μας στήριζε. Μετά από αυτό, να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στην Γέρα υπάρχει και ένα δεύτερο εργαστήριο μέσα στα πόδια μας. Είναι το εργαστήριο το οποίο το χρηματοδότησε πάλι η περιφέρεια, το χρηματοδότησε η περιφέρεια και είναι, ανήκει στο ίδιο πανεπιστήμιο με τον Νίκο, είναι στο Καποδιστριακό Αθηνών και αυτό το και από το τμήμα όμως φαρμακολογίας με υπεύθυνο τον κύριο Σχαλτσούλη. Εδώ τώρα αναφερθήκανε σε ένα προϊόν καινοτόμο. Να ξέρετε ότι και εμείς με τον Νίκο έχουμε κάνει προσπάθειες, αλλά και με το εργαστήριο το οποίο τώρα είναι δίπλα μας, είναι ένα υπερσύγχρονο, κάνουμε όποιες έχουμε ιδέες και προσπαθούμε να τις υλοποιήσουμε. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται τεράστιες ανακατατάξεις. Όλοι τα παρακολουθούμε και τα βλέπουμε. Στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου υπάρχουν οι εντατικοί ελαιώνες, οι οποίοι εξελίσσονται και πολλαπλασιάζονται. Οι εντατικοί ελαιώνες γραμμικοί, με φοβερή παραγωγικότητα, μηχανήματα κτλ. Οι οποίοι σύντομα θα αρχίσουν να παράγουν πάρα πολύ και φτηνό λάδι και έχουμε και τους ξερικούς ελαιώνες, τους παραδοσιακούς, τους δικούς μας, οι οποίοι είναι πάρα πολύ φτωχοί στην παραγωγικότητα και είναι εκτός αγοράς, έτσι όπως πάει το πράγμα. Οπότε το μόνο πράγμα που μας μένει για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε είναι οι καινοτόμες προσπάθειες με τη βοήθεια της επιστήμης. Βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε ως μοδούσα. Δηλαδή, να κάνουμε κάποιες καινοτόμα προϊόντα μέσα από το... Αυτά για μένα, για μας, για τη Μοδούσα, είναι, θα έλεγα, είναι κομμάτια από το παζλ, που το παζλ αυτό, άμα το ενώσεις, είναι ο ελαιώνας. Είναι ο ελαιώνας της Λέσβου, ένας μοναδικός ελαιώνας. Αυτός ο ελαιώνας, από μόνος του, είναι ένα προϊόν, είναι ένα τουριστικό προϊόν. Ο στρατής που ήρθε από τη Γερμανία είχε πει κάτι πριν από 10 χρόνια και δεν το κατάλαβε. Έλεγε back to the future, πίσω στο μέλλον, πίσω στο μέλλον. Δηλαδή, λέω, τι λέγει αυτός ο άνθρωπος τώρα.
Τι λέει, σιγά σιγά το συνειδητοποίησα ότι εμείς για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε όλο αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον πρέπει να πουλήσουμε το παρελθόν μας. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Είμαστε χαμένοι από χέρια. Πιστεύω λοιπόν ότι με τη συνδρομή της περιφέρειας, των επιστημονικών φορέων και των εξαιρετικών μελετητών, Γιάννης, εάν καταφέρουμε και πλασάρουμε τον ελαιόνα ως τουριστικό προϊόν, αγροτουρισμός που θα έχει μέσα ό,τι γινόταν πριν από 50-60 χρόνια, που θα έρχεται ο ξένος, ο σαλταρισμένος, ο απευθυσμένος και θα παθαίνει πλάκα, νομίζω ότι θα το έχουμε καταφέρει. Πουλάει πω. Ευχαριστώ πολύ. Ήσουν εξαίρετος.